Ασίας, τον κύριο Χαρδαλιά. Έχουν μαζευτεί εκεί και οι συνάδελφοι που καλύπτουν τα ιατρικά θέματα. Ετοιμάζονται όλοι λοιπόν για τις ανακοινώσεις. Καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Υγείας τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Σας ευχαριστούμε που είστε και απόψε εδώ. Το λόγο έχει ο καθηγητής, ο κύριος Σωτήρης Κιώδης. Καλησπέρα σας. Παγκοσμίως, η διασπορά του νέου κορονοϊού συνεχίζεται. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον ξεπεράσει τις 175.000 και η θάνατη είναι περίπου 6.700. Ανακοινώνουμε 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων ανέρχεται σε 352. 51 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. 65 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 9 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας τις ιατρικές ομάδες οι οποίοι περιποιούνται αυτούς τους ασθενείς, έχουν υπερβάλει αυτούς. Σε όλους τους σοβαρά συμπολίτες μας, τους ασθενείς συμπολίτες μας, ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και όλοι τους παίρνουν αντιϊκή θεραπεία. Από το σύνολο των νοσηλευτέντων, 51% είναι άντρες. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι στην Αθήνα. Ενώ συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα 4.320 εργαστηριακά δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Τέλος, 10 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, αυτό ενισχύεται με πρόσθετα κονδύλια και με ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη το Υπουργείο Υγείας ενισχύθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού και θα ενισχυθεί με επιπλέον 70 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Οι προσλήψεις έχουν ήδη αρχίσει, έχουν ήδη γίνει 950 προσλήψεις και εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ύστερα από εντατική προετοιμασία, μπαίνουν σε λειτουργία πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών με λίμωξη από τον κορονοϊό. Όπως ήδη γνωρίζετε, αποφασίστηκε ότι ολόκληρο το νοσοκομείο Νίμιτς διατίθεται επιχειρησιακά στο ΕΣΥ για την νοσηλεία περιστατικών από το νέο κοροναϊό. Επίσης, το νοσοκομείο Παμακάριστος ήδη λειτουργήσε σήμερα και μια πτέρυγα του νοσοκομείου Αγίου Βαρβάρα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών COVID-19. Ακόμη, κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΗ, το Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Άττικα στην Ελευσίνα δεσμεύεται για την αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με τη νέα νόσο. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων φέρει την ευθύνη της επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης του κέντρου. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, όπως γνωρίζετε, άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό τις τελευταίες μέρες κατακλείζουν την πατρίδα μας και αυτό αφορά και πολύ νέο κόσμο, ο οποίος έρχεται από χώρες που υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του ιού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου η στρατηγική δημόσιας υγείας είναι να αφήσει να εξαπλωθεί ο ιός. Θέλω να τονίσω εδώ τη μεγάλη σημασία της απομόνωσης κατοίκων, του περιορισμού των επαφών των νέων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν τόσο όσο ηλικιωμένοι από τον ιό, αλλά μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους. Παρακαλώ πάρα πολύ την προσοχή των συμπολιτών μας, οι οποίοι επιστρέφουν για αυτή τη σημαντική καραντίνα, ώστε να μην εκθέσουν τους οικείους τους στη νέα νόσο. Σας ευχαριστώ.